Κύριε Μητσοτάκη, όπως έχετε στοχοποιήσει εδώ και καιρό όλους όσους ζητάνε τα αυτονόητα, λένε την άποψή τους, την παλεύουν αυτοί αγωνιστικά, τη διεκδικούν. Το ίδιο κάνετε όλες αυτές τις μέρες και με το γιορτασμό του Πολυτεχνείου. Και έχετε βάλει υπουργούς σας, στελέχη σας, ορισμένα παπαγαλάκια σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να επιδίδονται σε ένα παραλήρημα ενάντια στην πορεία του Πολυτεχνείου. Και σήμερα το απογειώσατε αυτό κι εσείς ο ίδιος. Και βέβαια δείχνει από πού κατευθύνεται αυτή η εσκεμμένη αυταρχικότητα, η προπαγάνδα, όλη αυτή η λάσπη που πέφτει ενάντια σε ένα γιορτασμό που αν μη τι άλλο αξίζει να θυμάστε ότι είναι ο λόγος που βρίσκεστε εδώ μέσα και έχετε και την πρωθυπουργική θέση. Γιατί στις 17 Νοέμβρη του 1974 εκλέχτηκε και το πρώτο έστω αστικό κοινοβούλιο μετά την 7χρονη δικτατορία και με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Γιατί υπήρχε και πριν το 67 αυτό, αλλά χωρίς το ΚΚΕ, χωρίς την αριστερά κλπ. Όμως σας λέμε το εξής. Και κυρίως απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας, στον ελληνικό λαό και από αυτό το βήμα. Δεν είναι το Πολυτεχνείο που απειλεί τη δημόσια υγεία. Δεν είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται με μέτρα προστασίας. Με μέτρα προστασίας πολύ καλύτερα και πολύ πιο αυξημένα από αυτά που υπάρχουν σε μια σειρά χώρους που η κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Γιατί το κάνετε όμως αυτό? Το κάνετε αφενός για να ενοχοποιήσετε το λαό, την νεολαία, τις διεκδικήσεις τους για την πανδημία. Αυτό ήταν άλλωστε και το πνεύμα της ομιλίας σας σήμερα και γι' αυτό το συνδυάσατε και μάλιστα από την πρωτολογία σας, χωρίς να έχει θυχθεί από κανέναν άλλον. Και το κάνετε γιατί θέλετε να ξεμπερδέψετε με την ουσία του Πολυτεχνείου, των μηνυμάτων του και το περιεχόμενό του. Δεν μπορείτε λοιπόν να κοροϊδέψετε κανέναν, ούτε εδώ μέσα, ούτε έξω από αυτή την αίθουσα. Η απαγόρευση της πορείας για το Πολυτεχνείο δεν έχει ως αφετηρία την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά αυτό που χρόνια τώρα ενοχλεί την κυβέρνησή σας, αλλά και κάθε κυβέρνηση. Το γνήσιο αντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενο της πορείας στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του στρατηγικού σας συμμάχου. Που σήμερα αυτό το μήνυμα είναι περισσότερο επίκαιρο από τότε. Βγήκατε για παράδειγμα και πανηγυρίσατε όλοι σας για την εκλογή Biden και πριν αλέκτορ φωνήσε έσκασαν οι εκθέσεις του State Department που καλύπτει πλήρως την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης, του Ερντογάν. Όσο για τις απειλές και την πυγμή να τα δείξετε αλλού και όχι εδώ μέσα, ή προς τον ελληνικό λαό και την ελληνική νεολαία. Να τα δείξετε στην TUI, τα tour operators, να τα δείξετε στους εφοπλιστές, σε μεγαλοξενοδόχους, να τα δείξετε σε ιδιώτες που διατηρούν οίκους ευγυρίας, σε όλους δηλαδή όσους πρωταρχικά ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα και ο λαός μας. Και βεβαίως θέλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και στα δικά τους μέτρα. Όσο για τις απαγορεύσεις, αυτές να τις απευθύνετε στα κόμματα που πειθαρχούν σε αδικαιολόγητες, σε αντιδημοκρατικές και αυταρχικές απαγορεύσεις, χωρίς λόγο, προσβάλλοντας μάλιστα και τον ηρωικό αγώνα των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους, μάτωσαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν ή έζησαν εκείνες τις μέρες του Πολυτεχνείου εκεί αυτόν τον αγώνα. Το λαϊκό κίνημα, το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, το ΚΚΕ έχουν αποδείξει ότι και φωνή έχουν και να αγωνίζονται μπορούν και να τηρούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και όλες τις παροτρύνσεις και τις αποφάσεις της υγειονομικής πανεπιστημιακής κοινότητας. Και μάλιστα σας λέμε πολύ καλύτερα ξανά και από σας και από το κόμμα σας το ίδιο. Σας ευχαριστώ.